Ο κύριος Κιουλμπαλής είναι διευθυντής μονάδας εντατικής θεραπείας σε ένα πολύ νευραλγικό νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εκεί ουσιαστικά που πραγματικά οι γιατροί και όχι μόνο οι γιατροί και οι διευθυντές των τμήματων, αλλά και ο κύριος Κιουλμπαλής ως διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας, δίνουν μεγάλες μάχες, δίνουν μεγάλους αγώνες για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται ακόμα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που πια οι μονάδες, όπως ξέρετε, στην καθημερινότητά μας, είναι η πρώτη είδηση σε ό,τι ακούμε και για τον κορονοϊό και όχι μόνο. Σε ένα νοσοκομείο λοιπόν που έχει πραγματικά μεγάλες ανάγκες, γιατί και εγώ στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου, τώρα είμαι 49, αλλά ζουν οι δικοί μου, οπότε καταλαβαίνετε, έχω γνώση του τι συμβαίνει. Ξέρω λοιπόν ότι και οι γιατροί στην ΜΕΘ του Βενιζελίου και ο διευθυντής της ΜΕΘ δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινά για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Με τα λίγα εφόδια που έχουν, με το πολύ συγκεκριμένο προσωπικό που έχουν, και μην ξεχνάμε, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής και θα το πούμε και στον Υπουργό Υγείας μεθαύριο που τον έχουμε συνέντευξη. Οι γιατροί αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, που έχουν προβλήματα, που έχουν υποχρεώσεις και που πρέπει όλα αυτά να τα πετάνε όταν μπαίνουν στη ΜΕΘ και να φοράνε τον καλό τους εαυτό για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το λειτουργήμά τους, δηλαδή να σώσουν ανθρώπους. Εμείς τι κάνουμε σαν κράτος για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζητάμε να σώσουν τους συγγενείς μας? Τι κάνουμε σαν κράτος? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές άρθρα και αναρτήσεις του κ. Κιουλμπαλή, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν, και έχω καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός μάχεται για το νοσοκομείο του και έχει πάρα πολλές βεβαίως και απαιτήσεις ως διευθυντής της ΜΕΘ, αλλά και πολλές αναζητήσεις και πολλές απόψεις που θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα αυτά να ακούγονται. Και γι' αυτό λοιπόν ήθελα να το φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Κιουλμπαλή, δεν ξέρω, είστε στη γραμμή μας? Ναι. Α, τι κάνετε, είστε καλά? Σας χαιρετώ. Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε για τους ανθρώπους γενικότερα. Ήθελα όμως, επειδή το Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι από τα πολύ γνωστά νοσοκομεία του Ηρακλείου της Κρήτης και με πολύ μεγάλη πίεση, θα έλεγα, σε πολλές φορές σε διάφορα περιστατικά, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο μία εικόνα γενικότερα για τη ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσοκομείου σε σχέση με το προσωπικό, το δυναμικό σας και τις προσπάθειες που γίνονται σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για μένα και για το προσωπικό. Όχι, είναι αλήθεια, γιατί το ζούμε και με προσωπική, έχουμε και προσωπική πείρα από αυτό. Λοιπόν, και από άλλες περιπτώσεις βεβαίως. Σας ευχαριστώ έτσι αλλιώς. Κοιτάξτε, η μονάδα του Βενιζελίου νοσοκομείου ήταν η πρώτη μονάδα που λειτουργήσε στην Κρήτη ιστορικά το 1989. Mm-hmm. Ακριβώς. Από οποιαδήποτε άλλη. Αρχικά με 6 κρεβάτια, σταδιακά επεκτάθηκε βέβαια το κτίριο του Βενιζελίου. Ξέρετε ότι είναι παλιό. Mm. Και δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν χωροταξικά πολλά πράγματα, δηλαδή οι θάλαμοι όπως υπήρχαν, έτσι έχουν χωριστεί και σταδιακά επεκτηνόμενη μονάδα. Δηλαδή διαμορφώθηκαν ουσιαστικά, δεν φτιάχτηκαν για να γίνουν μέθα, αλλά τις διαμορφώσατε διαφορετικά. Ναι, γιατί το νοσοκομείο είναι του 50. Έτσι, βέβαια. Είναι κτίριο του 50. Και μάλιστα είναι από τη δωρεά των Ελληνοαμερικάνων, Ελληνοκριτικών εν πάση περιπτώσει, από την ΑΧΕΠΑΣ, και το έφεραν και ήταν προκατασκευασμένο. Δηλαδή τα τυχεία είναι φέροντος οργανισμοί, δεν μπορούν να γκρεμιστούν και να γίνουν μεγάλες αίθουσες κτλ. Οπότε είμαστε σε 5 ξεχωριστούς χώρους. Mm-hmm. Λειτουργεί η μονάδα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα, έτσι. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, διότι καταλαβαίνετε ότι αν με μειωμένο προσωπικό, μία νοσηλεύτρια, ας πούμε, δεν θα μπορεί η νοσηλευτής να έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε 2 διαφορετικούς χώρους ασθενείς. Άρα σε εμάς, με αυτή τη διαμόρφωση μονάδα, έχει περισσότερες απαιτήσεις σε προσωπικό. Και βέβαια περισσότερες απαιτήσεις σε γιατρούς. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή η υποδομή που υπήρχε ήταν για μέχρι 11 κρεβάτια που λειτουργούσαν. Mm-hmm. Την προεπιδημίας μονάδα. Και συνήθως λειτουργούσαμε τα 9, τα 11 λόγω έλλειψης προσωπικού κυρίως νοσηλευτών. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν είναι τωρινό. Έτσι πάντα υπήρχε έλλειψη σε νοσηλευτές, οπότε δεν είχαμε ανοίξει όλα τα κρεβάτια τα οποία υπήρχε υποδομή και υπήρχε και η πρόβλεψη, ας πούμε, να λειτουργήσουμε. Με τον κορονοϊό, παρά το γεγονός ότι το προσωπικό
σιγά σιγά αυτό έχει μειωθεί και περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε ότι έχουμε 19 μόνιμους νοσηλευτές και 19 επικουρικούς, mm-hmm. που οι επικουρικοί καταλαβαίνετε ότι είναι με μια σύμβαση 1-2 χρόνων, μέχρι να μάθουν πρέπει να φύγουν. Μέχρι να μάθουν φεύγουν. Εντάξει, ανανεώνουν τις συμβάσεις, οπότε περίπου δεν έχουμε τεράστια έλλειψη, αλλά σαφώς είναι λιγότερη από ό,τι ήταν πριν την πανδημία. Το ίδιο και με τους γιατρούς. Δηλαδή έχουν συνταξιοδοτηθεί κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι έχουν μετακινηθεί, έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλα νοσοκομεία, διότι αυτή ήταν η επιλογή τους, εν πάση περιπτώσει. Και οι θέσεις οι κενές ακόμα τις περιμένουμε να τις προκηρύξουμε. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή λιγότεροι γιατροί, οι νοσηλευτές περίπου οι ίδιοι, αλλά όχι την εμπειρία των παλιότερων. Mm-hmm. Έτσι, είναι πιο νέα παιδιά, οπότε χρειάζονται περισσότερο... περισσότερο χρόνο και περιστατικά για να μπορέσουν να αποκτήσουν την εμπειρία. Εκεί είναι το μεγάλο μας, οι μεγάλες μας ελλείψεις. Η υλικοτεχνική υποδομή, μηχανήματα κτλ. Αυτά υπάρχουν. Mm-hmm. Υπήρξε μια πρόσφατη ανακαίνιση και νέα μηχανήματα που έγιναν μέσω ΕΣΠΑ σε μια μεγάλη ανανέωση που έγινε το 2017 με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήμασταν σχετικά καλά από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής. Έγινε και η δωρεάν άρχο, αυξήσαμε κάτι 4 τα κρεβάτια. Προεβλέπω το να προσληφθούν και οι γιατροί, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν τελεσφόρησε, ας πούμε, να αυξηθούν. Χρειαζόταν ακόμα 4 γιατροί, δεν, mm-hmm. Δεν έγινε αυτό. Δεν το καταφέρατε, δεν έγινε δεκτό. Ναι, ναι. Έγινε η προκήρυξη, απλώς οι εξειδικευόμενοι που είχαμε τότε κατέλαβαν τις θέσεις. Στην ουσία δηλαδή τι είχε βγαίνει, τι είχα πάντα. Πάλι γυρίσατε στα ίδια, ήτανε, δηλαδή, με δύο λόγια. Ναι, γιατί δεν ήρθαν καινούργοι άνθρωποι, ήταν οι ίδιοι οι που αναλαμβάνουν. Οπότε ακόμα και η υλικοτεχνική υποδομή, γιατρέ μου, που μου λέτε ότι υπάρχει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι ουσιαστικά να την χρησιμοποιήσουν. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό. Τη χρησιμοποιούμε, και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, ότι δύο χρόνια η φυσική και η ψυχολογική μας κόπωση, κούραση, απογοήτευση, ένταση, ας πούμε, είναι πέφτει σε λίγους. Είμαστε λίγοι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλο αυτό το βάρος. Σε αυτό το μεγάλο βάρος. Δεν μου λέτε τώρα πόσα κρεβάτια έχετε στη ΜΕΘ, αν επιτρέπετε. 15. Και είναι πλήρη και τα 15. Είναι γεμάτα. 15, ναι, ναι. Είναι και τα 15. Και το προσωπικό που έχετε. Κατά διαστήματα έχουμε και ένα κρεβάτια, δεν είναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Και οι γιατροί που έχετε αυτή τη στιγμή, το ιατρικό σας προσωπικό, εσείς, έτσι από την εμπειρία σας το λέμε τώρα, και από την ευθύνη που νιώθετε και εσείς σαν γιατρός, θεωρείτε ότι είναι ικανός αριθμός γιατρών για αυτούς τους 15, ας πούμε, ασθενείς? Χρειαζόμαστε 3-4 ακόμα τουλάχιστον για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Μάλιστα. Και τώρα να μην σας πάω και στο θέμα των εντατικολόγων, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ έτσι confused, θα έλεγα, διότι και οι εντατικολόγοι είναι μια ειδίκευση την οποία θέλεις τουλάχιστον, νομίζω, 7 χρόνια για να την πάρεις, έτσι δεν είναι? Και όταν εκπαιδευτείς ως εντατικολόγος και τα περιστατικά προχωρούν και οι εποχές έρχονται, αν για ένα διάστημα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, ας πούμε, η πανδημία τελειώσει, ας το πούμε και ας το ευχηθούμε, οι εντατικολόγοι αυτοί, αν θα ξαναχρειαστούν πάλι οι ίδιοι, θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα νέα περιστατικά. Νομίζω ότι αυτό είναι μια δυσκολία της εξειδίκευσης αυτής από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, δεν υπάρχουν και εντατικολόγοι στην Ελλάδα πια. Έτσι, όπως ξέρουμε από την αρχή της πανδημίας, που το μάθαμε πιο έντονα, θα έλεγα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά, πέστε μου. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουν οι εντατικές, και η δικιά μας, λέω, είναι η παλιότερη στην Κρήτη, ναι, έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολλούς γιατρούς και έχουν πάρει την εξειδίκευση της εντατικολογίας. Mm-hmm. Από τη δική μου εμπειρία, θα σας πω ότι οι περισσότεροι δουλεύουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι, ότι λείπουν και φέρνουν στο εξωτερικό. Το διάστημα της κρίσης και μετά, πάρα πολλοί συνάδελφοι νέοι που δεν έβρισκαν εργασία στην Ελλάδα, έτσι έφευγαν στο εξωτερικό. Δηλαδή εγώ μπορώ να σας απαριθμίσω άπειρους
που από το δικό μας νοσοκομείο εκπαιδεύτηκαν πολύ καλοί γιατροί. Νομίζω και σε μεγάλο βαθμό πήγαν στη Γερμανία οι δικοί σας που εκπαιδεύτηκαν εκεί, κυρίως στο Βενιζέλο. Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα ουσιαστικά, είναι... γιατρέ μου, εσείς κάνατε το εξής. Εκπαιδεύσατε κόσμο, τους κάνατε εντατικολόγους και δουλεύουν και δίνουν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ξένες χώρες. Αυτό ουσιαστικά έγινε. Ναι. Λόγω του συστήματος, δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Υπάρχουν ακόμα και συνάδελφοι στην Ελλάδα που θα θέλανε. Αλλά οι άνθρωποι θα θέλουν μια. Δεν έρχονται, δεν θα παραιτηθούν από μια θέση σε ένα καλό νοσοκομείο του εξωτερικού για να έρθουν στην Ελλάδα. Με μια σύμβαση. Με μια σύμβαση. Ορισμένου χρόνου. Έτσι. Ορισμένου χρόνου προφανώς. Όπως επίσης και πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν την εξειδίκευση της εντατικολογίας και δουλεύουν σε άλλα τμήματα, σε παθολογικές κλινικές, οι οποίοι πάλι δεν θέλουν να παραιτηθούν από μια μόνιμη θέση για να πάρουν μια θέση η οποία θα είναι ορισμένου χρόνου. Άρα θα πρέπει να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε εάν δεν υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να έρθουν. Ένα δεύτερο μειονέκτημα, τουλάχιστον για τους συναδέλφους που δουλεύουν στο εξωτερικό, είναι και οι αμοιβές. Βέβαια. Έτσι. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, όταν. Βέβαια. Είναι μεγάλο το ζήτημα να έρθουν στην Ελλάδα και να μην μπορούν να επιβιώνουν απλώς, ας πούμε, χωρίς να μπορέσουν. Βέβαια, όταν πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα και ο πρώτος μισθός ενός τέτοιου γιατρού μπορεί να είναι από 900 ευρώ μέχρι 1.300, πόσο που μπορεί να είναι, ας πούμε, του πιο ειδικευμένου, φανταστείτε τι μεγάλες διαφορές έχουν με τη Γερμανία και τη Σουηδία και τις άλλες χώρες που είναι πιο προηγμένες. Πού να έρθει ο άλλος εδώ να πάρει 900 στάρικα και ένα χιλιάρικο να νοικιάσει και σπίτι, να κάνει και τέτοια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του και να έχει και αυτόν τον αγώνα καθημερινά με ανθρώπινες ζωές, έτσι, για να τις κρατήσει. Άρα ζωή. Δεν λείπουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Θα πρέπει οι προκηρύξεις να είναι αφενός με να εξασφαλίζουν όχι για 1-2 χρόνια ή για 6 μήνες, αλλά μόνιμες θέσεις, και δεύτερον ας δούνε το ιατρικό μισθολόγιο, το οποίο σε τελευταία ανάλυση ξέρουμε ότι και το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε τις συνταγματικές περικοπές. Ναι. Αν δηλαδή επαναφέρουν το ιατρικό μισθολόγιο στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση, που δεν αφορά πόσους, σε πόσο κόσμο, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί είναι οι γιατροί, ας πούμε, των δημοσίων νοσοκομείων, είναι ένας πληθυσμός ελάχιστος σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού που ενδεχομένως θα επιβαρύνει, ας πούμε, μια αύξηση του ιατρικού μισθολογίου. Ούτως ώστε να έρθουν οι συνάδελφοι, να υπάρχουν, να είναι καλύτερα στελεχωμένα τα νοσοκομεία, και από εκεί και πέρα θα είχαμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί οι γιατροί, οι Έλληνες, έχουν πολύ καλή εκπαίδευση και είναι στα νοσοκομεία που δουλεύουν στο εξωτερικό έχουν πολύ καλές θέσεις, ακριβώς γιατί είναι καλά εκπαιδευμένοι. Οπότε είναι δύσκολο να επιστρέψουν στη χώρα με πολύ μικρές αποδοχές και συμβάσεις, ας πούμε. Πολύ περισσότερο με συμβάσεις επιχειρηματικές και τα λοιπά. Άρα εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται το πρόβλημα και υπάρχει η δυνατότητα. Θα το δούμε. Ας κάνουν τις προκηρύξεις, θα δούμε αν θα έρθει. Άρα ουσιαστικά. Ακόμα και με αυτό το μισθολόγιο, εφόσον εξασφαλίσουν μια μόνιμη θέση. Ναι, βέβαια. Οπότε ουσιαστικά εσείς τώρα στο Βενιζέλιο κυρίως τα θέματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε είναι κυρίως η στελέχωση από προσωπικό, κυρίως από γιατρούς. Κυρίως η στελέχωση, ναι. Από γιατρούς. Και θέλω κάτι να πούμε εδώ, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι έτσι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για όσα λέτε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, μεγάλο ρόλο σίγουρα, και θα μας το πείτε αυτό, παίζει και η ψυχική και σωματική ηρεμία και δύναμη των γιατρών. Έτσι δεν είναι? Διότι όταν είναι και λίγοι γιατροί και δουλεύουν και αρκετές ώρες οι άνθρωποι, και μάλιστα έχουν να κάνουν με ένα λειτουργήμα ουσιαστικά, έτσι, να σώζουν ζωές και να μπορούν να είναι, δηλαδή, αντιμέτωποι κάθε μέρα με ένα τέτοιο πρόβλημα, σίγουρα χρειάζεται για μια ηρεμία, έτσι, μια ευθύνη. Πόσο δύσκολο είναι στην εποχή της πανδημίας, γιατρέ μου, γιατροί που ασχολούνται με τις ανθρώπινες ζωές να κρατάνε σε καλή κατάσταση την ψυχή τους και τη δυναμική τους? Ψυχή και σώματα, δηλαδή. Αυτό το ζήτημα υπήρχε και πριν την πανδημία. Ήταν το λεγόμενο burnout που συζητιόταν. Ναι, και το έχετε αναφέρει και εσείς πολλές φορές. Ναι.
Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιόταν σε όλα τα συνέδρια, ειδικά για τους εντατικολόγους. Είναι ένα πάρα πολύ στρεσογόνο περιβάλλον. Και οι λύσεις που προτείνανε ήταν οι ειδικότητες, γιατί υπάρχουν διάφορες ειδικότητες που μπορούν να εξειδικευτούν σε εντατικολογία, να ασχολούνται και για κάποιο διάστημα να φεύγουν από την εντατική, να ασχολούνται με τη βασική τους ειδικότητα, δηλαδή ένας πνευμονολόγος να ασχολείται και στην πνευμονολογική κλινική με περιστατικά, δηλαδή να ξεφεύγει λίγο από το από την καθημερινότητα του στρεσογόνου περιβάλλοντος που είναι αυξημένη θνητότητα, πολύ μεγάλο κίνδυνος, πολύ βαριά άρρωστη, να ασχολείται λίγο και με άλλα πράγματα. Εγώ για παράδειγμα που είμαι καρδιολόγος, η βασική μου ειδικότητα, ασχολούμαι και με τους επεμβατική καρδιολογία, βάζω βηματοδότες, κάνουμε ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, ξεφεύγω, έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν όλοι. Αλλά όταν συζητάμε τώρα για την περίοδο της πανδημίας ειδικά, εντάξει, δεν συζητάμε για μπερνάτη, είμαστε καμένοι με αυτή την έννοια, τελείως. Τελείως. Δηλαδή ήταν ένα πρόβλημα που προϋπήρχε και επιδεινώθηκε δραματικά με την επιδημία. Αυτό χρειάζεται προφανώς να στελεχωθούν καλύτερα, ώστε και οι εφημερίες να είναι πιο αραιές και να μην είμαστε δηλαδή πολλές ώρες και συνεχόμενα στο νοσοκομείο, 36 ώρες εργασίας, ας πούμε, ποιος δουλεύει, ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει με καθαρό μυαλό. Αν είναι δυνατόν. 36 ώρες εργασίας και περιμένεις ένας άνθρωπος να έχει καθαρό νου και σθένος έτσι να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Γιατί εκεί, ειδικά στις ΜΕΘ, εντάξει, σίγουρα οι άνθρωποι στη ΜΕΘ νομίζω μπαίνουν όταν υπάρχει προοπτική να ζήσουν. Δεν νομίζω ότι στις ΜΕΘ μπαίνουν άνθρωποι που είναι τελειωμένα περιστατικά. Άρα λοιπόν ο γιατρός που έχει να κάνει με περιστατικά της ΜΕΘ. Μην το λέτε αυτό, γιατί πολλές φορές. Νομίζω ότι στη ΜΕΘ τουλάχιστον μπαίνουν άνθρωποι. Έχουμε μια πολύ τεράστια πίεση. Ναι. Και για περιστατικά τα οποία έτσι αλλιώς δεν έχουν ελπίδα και δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα που... Υπάρχει και αυτό αυτή η περίπτωση δηλαδή. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ναι, πάρα πολλές. Καταλαβαίνω. Γιατρέ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με ένα τρόπο θεσμικό, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι στις αποφάσεις που παίρνουμε για την καθημερινότητά μας, που ακόμα περισσότερο επιβαρύνει την ψυχολογία. Δηλαδή θα πρέπει να διαλέξεις περιστατικό όταν δεν έχεις τα κρεβάτια, να τους νοσηλεύσεις όλους, που αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό. Άρα πάντα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα και καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Βάλετε δηλαδή και ένα ζήτημα που μας απασχολεί καθημερινά. Ένας άρρωστος που έχει κάνει μια τεράστια εγκεφαλική αιμορραγία και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβιώσει, δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα θάλαμο, κοινό θάλαμο, δυστυχώς. Οπότε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πίεση για κρεβάτια εντατικής και για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα και πίεση στη μέρα. Φαντάζομαι πόσες φορές θα έχετε έρθει εσείς προσωπικά σε αδιέξοδο. Συγγνώμη που σας το λέω, προσωπική ερώτηση είναι βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά έτσι τώρα όσο σας ακούω και σας και μιλάτε. Καθημερινά. Καθημερινά. Έχουμε αυτά τα ηθικά διλήμματα καθημερινά. Και τα είχαμε και πριν την επιδημία, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τώρα είναι ένα παραπάνω, γιατί με το που έχουμε περισσότερα κρεβάτια μόνο για COVID, έχουμε μειώσει πολύ τα κρεβάτια που είναι μη COVID. Δηλαδή, αυτή που ήταν η καθημερινή μας δουλειά μέχρι πριν 2 χρόνια. Δηλαδή αλίμονος όποιον τρακάρει, χτυπήσει, έτσι, πάθει καρδιές κλπ. Θέλω να πω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Που στην Κρήτη έχουμε και πολλά τροχαία τέτοια. Γιατί στην Κρήτη έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που χρειάζονται νοσοκομεία μετά από τρακαρίσματα. Γιατί έχουμε μεγάλο βαθμό στην Κρήτη ανθρώπων που έχουμε τροχαία δηλαδή πολλά. Οπότε έχετε και αυτούς τους ασθενείς. Γιατρέ μου, εκτός του ότι τα περιστατικά αυτά που είναι εκτός COVID βεβαίως επιβαρύνουν την κατάσταση, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και άλλα νοσήματα και άλλες ασθένειες και άλλες ανάγκες και πρέπει να μπουν στη ΜΕΘ. Θέλω λίγο να πούμε και το κομμάτι αυτό, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται, που όταν αρρωστήσουν
βεβαίως και φτάσουν στα σημεία, στο σημείο αυτό, το, δηλαδή φτάσουν στην τελευταία, ένα βήμα πριν τη ΜΕΘ, επιβάλλουν και εκείνοι περισσότερες ΜΕΘ. Οπότε σας έχω ακούσει πολλές φορές και έχω διαβάσει κιόλας που κι εσείς προτείνετε και λέτε και στους κριτικούς κυρίως, μιας και ζείτε στην Κρήτη, να εμβολιαστούν για να μην επιβαρύνεται και η κατάσταση. Διότι το ΕΣΥ έχει φτάσει σε απόρριτη κατάσταση πια και με αυτά τα πρόσωπα, με αυτά τα άτομα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο εμβολιασμός θα ήταν υποχρεωτικός καθολικός για όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ απαράδεκτο ακόμα και σήμερα να πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν έκαναν ένα εμβόλιο. Είναι, ναι, είναι τραγικό και πεθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νεότερης ηλικίας πλέον. Ναι. Και είναι τραγικό γιατί ο θάνατος είναι τραγικός, το να διαλύονται ακόμα και αυτοί που επιβιώνουν. Ακόμα και αυτοί που επιβιώνουν, βγαίνουν, οι, που είναι πολύ βαριά, που νοσηλεύονται σε μονάδες ηλεκτρικής θεραπείας, βγαίνουν διαλυμένοι. Κάνουν μήνες για να επανέλθουν. Βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Και πολλές φορές δεν επανέρχονται κιόλας. Πολλές φορές δεν επανέρχονται κιόλας, αλλά και αυτοί που θα επανέλθουν, που είναι κάπως νεότεροι άνθρωποι και έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να επανέλθουν, δηλαδή 40-50 χρονών. Έτσι κάνουν μήνες για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους και μιλάει για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Για να επανέλθουν σε πλήρη δραστηριότητα, ακόμα πολλοί δεν επανέρχονται. Mm. Οπότε η έκκλησή σας ουσιαστικά για εμβολιασμό νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί και από εδώ, διότι είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα. Σαφέστατα, πλήρης εμβολιασμός, ενίσχυση των νοσοκομείων από προσωπικό, φάρμακα και προσοχή από το γενικό πληθυσμό είναι αυτά που θα μας βγάλουν από τα διέξοδο της επιδημίας. Δυστυχώς αυτά έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλει και προσοχή από τον κόσμο, διότι βλέπω και μια χαλάρωση γενικότερη ότι κάπου λέγανε σε 3 μήνες θα τελειώσει η επιδημία, σε 40 μέρες τελειώνει η επιδημία και έχουν περάσει 2 χρόνια και η επιδημία έχουμε κάθε μέρα μια εκατόμβη νεκρών. Έτσι, ναι. Ούτε γρήπη είναι. Η γρήπη στα χειρότερά της είχε 30 με 40 με 50 νεκρούς το χρόνο και ο κορονοϊός έχει τόσους την ημέρα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Ακόμα και να συγκρίνουμε τη θνητότητα και τα λοιπά που κάνουν κάποιοι συνάδελφοί μου και βγάζουν ας πούμε ότι εντάξει, okay, μικρή είναι η θνητότητα του κορονοϊού. Αυτό στην πράξη δεν το βλέπουμε εμείς. Η θνητότητα στους ασθενείς που νοσούν βαριά και χρειάζονται εντατική είναι 50%. Ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, ανάλογα και με την εποχή, ανάλογα με τις δυνατότητες των νοσοκομείων κτλ. Αλλά είναι ένα τεράστιο ποσοστό, μια τεράστια θνητότητα. Δεν είναι γρήπη. Μάλιστα. Νομίζω ότι και με αυτό σας το μήνυμα, κύριε Κιλούπαλη, να κλείσουμε εδώ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Και θα ήθελα έτσι να τα ξαναπούμε και μελλοντικά, διότι από ό,τι φαίνεται η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Εγώ εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και καλή δύναμη και στους γιατρούς σας, οι οποίοι και αυτοί είναι άνθρωποι και προσπαθούν κάθε μέρα για όλους τους ανθρώπους να τα καταφέρουν. Και βέβαια να έχετε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.